Και παρά το γεγονός ότι προβλέπονταν 4 τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης, από τα οποία το ένα θα ήταν πενταετές και τα δύο διετή, το γεγονός ότι το τμήμα διατροφής και διατροφικής έφευγε από την Καρδίτσα και πήγαινε στα Τρίκαλα, για μας ήταν ιδιαίτερα αρνητικό και ως παράταξη αλλά και ως φορείς. Θεωρήσαμε ότι είναι αρνητικό για την πόλη μας, δεν μας ικανοποίησε και τότε μιλήσαμε με σκληρά λόγια και χρησιμοποιήσαμε τον όρο ότι αν φύγει η σχολή, χωρίς να έχουμε τα αντίστοιχα θετικά αντίδωρα, να χρησιμοποιήσει τον όρο, για μας είναι αιτία πολέμου. Μετά την εξέλιξη αυτή λοιπόν, όπου υπήρξε μια πρόταση που τι έλεγε, ότι θα πάει το Τμήμα Διατροφής και Διατροφικής στην Τρίκαλα, θα έρθει εδώ μια σχολή δημόσιας και ενιαίας υγείας, θα γίνει γεωπονική σχολή το Τμήμα Τροφίμων και Ποτών και θα συγχωνευτούν τα τμήματα δοσοπονίας και τεχνολογίας σε ένα νέο πενταετές τμήμα, κάτι που ήταν μετά τους πρώτους, θα έλεγα, ενδιασμούς μεταξύ των καθηγητών, μετά το σύνολο των εμπλεκομένων και από την πλευρά του Τμήματος Δοσοπονίας και του Τμήματος Ξύλου και Επίπλου, δέχτηκαν ότι αυτό το νέο τμήμα θα είναι καλύτερο. Μετά λοιπόν από αυτή την εξέλιξη, για που για μας ήταν αρνητική, είχαμε δύο επιλογές. Ή να πούμε ένα ξέρω όχι, όπως είπε σχεδόν η μεγάλη μάζα των αυτοδιοικητικών, είπε εμείς ένα όχι και δεν έκανε καμία άλλη κίνηση, ή να πούμε όχι, αλλά να αγωνιστούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς τι κάναμε λοιπόν, επιλέξαμε το δεύτερο δρόμο. Εκφράσαμε την άρνησή μας, αλλά δουλέψαμε πάρα πολύ. Καμιά φορά χρησιμοποιώ τον όρο ότι δούλεψα 10 φορές παραπάνω, ως είχα υποχρέωση, γιατί αυτή ήδη είναι η αποστολή μου και η εντολή που έχω πάρει στους δημότες. Τουλάχιστον 10 αφαίρεσε χρόνο, 10 φορές περισσότερο από τον δεύτερο από το διοικητικό του νομού μας, για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Τι κάναμε, θελήσαμε να δημιουργήσουμε συμμαχίες για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση προς όφελό μας. Μιλήσαμε με όλους τους καθηγητές, σχεδόν με τους περισσότερους καθηγητές των τοπικών τμήματων. Μιλήσαμε με τις Βρετανικές Αρχές και του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου. Να δημιουργήσουμε συμμαχίες ώστε οι προτάσεις μας να γίνουν αποδεκτές. Κάναμε πολλές επαφές με τους κυβερνητικούς βουλευτές για να μπορέσουν και αυτοί με την πλευρά τους να πιέσουν τον Υπουργό. Κάναμε πολλές επαφές με τους συμβούλους του Υπουργού, πολλές επαφές με τον Υπουργό, τον πιέσαμε αφόρητα και μπορείτε να ρωτήσετε και ιδιαίτερα στην πεντάωρη σύσκεψη στην Αθήνα, ποιος από όλους τους παρασταμένους πίεσε και είχε τον πιο έντονο διάλογο για τα δίκαια της πόλης. Όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε συστηματικά και αφορούσε όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους, κάποια στιγμή να το πω και αυτό, έφτασε ο Υπουργός να πει: πρέπει να πάρει ένα τμήμα η Καρδίτσα, γιατί ο Δήμαρχος είναι πολύ δυσαρεστημένος. Δηλαδή έφτασε στο σημείο αυτό να. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν έφερε αποτελέσματα. Με το νέο σχέδιο νόμου που έρχεται, ιδρύεται ένα πέμπτο τμήμα που δεν ήταν καθόλου στην ατζέντα. Αυτό το τμήμα αρρωγής και φροντίδας παιδιών στην πρώτη ηλικία, ας το πούμε βλεφονιπιο κόμμα, που από τη μία πλευρά παραπέμπει σε ένα παλιό αίτημα που είχαμε ως νομός, όταν θα έλεγα μια παλιά πληγή όταν έφυγε η σχολή νηπιαγωγών, αντικαθιστά σε ένα βαθμό τη σχολή νηπιαγωγών, πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό τμήμα, τμήμα μέτρησης έρδοξος. Το τεχνολογίας τροφίμων είναι το τμήμα που έχει τους περισσότερους φοιτητές που πήραν βιβλία 284 τον αριθμό. Το διατροφής και διατροφικής έχουν πάρει 256, το ξύλου και επίπλου 119, μέσα στην πενταετία μιλάω πάντα, και το δοσοπονίας 18, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν κλειστά και μόλις τώρα λειτουργήσε, άρα εύλογα έχει τόσο μικρό αριθμό. Σύνολο δηλαδή στα τελευταία 5 χρόνια, αυτά που υπάρχουν, έχουν πάρει βιβλία εδώ στην Καλύτσα 677 φοιτητές. Ακούγονται νούμερα ότι μια σχολή έχει 900, άλλη άλλη 900. Αυτά τα νούμερα δεν είναι ακριβή. Αυτό όμως το σύστημα με τις έδοξες σε ένα βαθμό υποτιμάει την πραγματικότητα, γιατί κάποιοι φοιτητές δεν παίρνουν βιβλία, παρακολουθούν χωρίς να παίρνουν ή δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν κάποιοι που είναι δεύτερη πτυχία κλπ. Είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά όχι πάρα πολύ μεγαλύτερο ο αριθμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σαν σπουδαστικό σύλλογο, αυτό που λέμε, αρχικά είμαστε αρνητικοί κάθετα με το νομοσχέδιο. Και αυτό που ζητάμε είναι να πάρθει πίσω. Γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν αναβαθμίζει ουσιαστικά τις σπουδές μας, αλλά τις υποβαθμίζει. Έχει πάρα πολλές ασάφειες σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα έχουν οι φοιτητές. Εμείς θέλουμε τα πτυχία μας να έχουν αξία. Θέλουμε να βγαίνουμε αύριο μεθαύριο στην αγορά εργασίας και να μπορούμε να βρούμε δουλειά. Δεν θέλουμε να είμαστε άνεργοι.
υπάρχουν πάρα πολλά θέματα με τους καθηγητές. Εμείς είμαστε σε ένα τμήμα το οποίο δεν έχει μηδέν μέλη ΔΕΠ. Δεν έχει κανένα μέλος ΔΕΠ. Επίσης, έχουμε σοβαρά θέματα με τις υλικοτεχνικές δομές. Εμείς το διαιτολογίας συστεγάζεται στα τρόφιμα και στη δασοπονία πηγαίνουμε για να κάνουμε μαθήματα. Το νομοσχέδιο δεν αναφέρει τίποτα για όλα αυτά. Θέλει να μας κάνει πανεπιστήμιο τη στιγμή που δεν έχει λύσει άλλα σοβαρά προβλήματα. Συγκεκριμένα για τη διαιτολογία, επειδή τυχαίνει να είμαι σε αυτό το τμήμα, να πω ότι αυτό που ζητάμε είναι να μην διασπαστεί ο τίτλος. Το κάνουν διαιτολογίας και διατροφολογίας. Εμείς θέλουμε να παραμείνει ίδιο. Να μην αλλάξει ο τίτλος, να μπει στον κλάδο υγείας και όχι στον κλάδο υγειοπονίας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και επίσης το νομοσχέδιο έχει πάρα πολλές ασάβειες σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι ότι είμαστε ένα αυτόνομο τμήμα, το οποίο τα μέλη της ψήφισαν όχι στη συγχώνευση και στη συνέχεια έγινε κάτι άλλο. Αυτό θέλω να πάρετε σαν υπόψη και μπορώ να σας ενημερώσω για το τμήμα και να σας πω ότι είναι το μοναδικό όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Και θα γίνει κατάργηση και μετά δεν θα υπάρχουν δουλειές. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες σχεδιαστές. Η συγχώνευση δεν κολλάει κάπου η δασοπονία με το ξύλο. Οι δασοπόνοι ασχολούνται με το βλαστάρι, να το πάρουμε να μιλήσουμε λίγο λαϊκά. Και εμείς ασχολούμαστε από την κοπή και μετά. Είμαστε τεχνολόγοι ξύλου, τεχνολόγοι παραγωγής ξύλου και σχεδιασμοί, σχεδιαστές. Χάνεται, ο τίτλος είναι ασαφές. Τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν ξέρουμε καθόλου αν θα είναι τα ίδια, δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια με τα μεταπτυχιακά, τους καθηγητές και διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ είμαι στο δεύτερο έτος να μιλήσω και σαν φοιτητριά. Είμαι σε ένα διχασμό, δεν ξέρω τι να επιλέξω, γιατί δεν μου δίνουν ολοκληρωμένα ένα νομοσχέδιο και να μου πούνε τι θα συμβεί. Και ας το πάρουμε αλλιώς, ότι είναι ένα μοναδικό του μοναδικό τμήμα σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και πύλου. Και πάνε να ανοίξουν ένα πέμπτο πεδίο δασοπονίας με 8.000 ανέργους από πίσω. Στην συνολικότερη συμπεριφορά, βάραινε το ότι πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές και ότι ίσως θέλαμε να δημιουργήσουμε και κάποιες συμμαχίες. Η μία πλευρά, κάπως έτσι, η άλλη πλευρά περίμενε το λάθος για να βγει να καταγγείλει, λες και αν γίνει ένα κακό, την επόμενη μέρα θα επανέλθει στην προτέρα θέση. Ποτέ δεν επανέρχεται. Δεν είναι ένα απλό θέμα το ότι υπάρχουν ασάφειες. Δεν είναι μια απλή αμέλεια ότι υπάρχουν ασάφειες εις ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, όπως πολύ καλά εξήγησαν εδώ και οι σπουδαστές. Είναι ουσία, γιατί σύν το χρόνο, όταν αυτά είναι ασαφή, πολύ δε περισσότερο δεν υπάρχουν, απαξιώνουν και τα ίδια τα παιδιά και τις ίδιες τις σχολές. Μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να προσπαθήσετε να σώσετε την παρτίδα, αλλά ρίχνω και σε εσάς ευθύνη που δεν κινητοποιήσατε το σύνολο, δεν λέω για τους άλλους που είναι εκτός Δήμου, εκεί να τους κάνω άλλη κριτική, λέω για εμάς που είμαστε μέσα στο Δήμο και το λέω καλοκομέρατα, δεν πρέπει να κινητοποιήσετε περισσότερο τους φορείς της πόλης. Εάν μόνο σας πετύχατε αυτό που λέτε ότι πετύχατε, τότε φανταστείτε να είχατε μαζί σας όλους τους φορείς όσα περισσότερα θα μπορούσατε να πετύχετε. Εκτός αν δεν πιστεύετε, που νομίζω ότι δεν συμβαίνει αυτό, ότι εν τη ενώση των φορέων ισχύς. Δεν ξέρω, πολύ φοβάμαι, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η ιστορία. Μακάρι να μην συμβεί, μακάρι να μην συμβεί, να ισχύσει το πείμα του Βάρναλη, ότι για το κρίσιμο διάστημα μείναμε μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένοντας ίσως κάποιο θαύμα. Μακάρι να μην το πει αυτό η ιστορία και εμάς.
Δεν σε ζητάμε. Α. Να ιδρυθεί σχολή στην πόλη. Β. Το Τμήμα Αλλογής και Φροντίδας Παιδιών στην πρώην ηλικία να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και η διατύπωση των νομοσχέδιων να είναι δεσμευτική. Γ. Να ιδρυθούν δύο νέα Ινστιτούτα Ξύλου και Επίπλου και Ποιοτικού Ελέγχου Βάμακος. Δ. Να προβλεφθεί η δυνατότητα των σπουδαστών του Τμήματος Διατροφής και Διατροφολογίας να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Τμήμα Επιστήμης και στο Τμήμα Επιστήμης και Τροφίμων και Διατροφής. Ε. Να υπάρξει σαφής διατύπωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων τμήματων και αυτών που διαφοροποιείται ο τίτλος. Σήματα για την υπηλοποίηση των παραπάνω δεσμευόμαστε στη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς του νομού να συνεργαστούμε με το Υπουργείο, την Σύγκλιδο, τους επικεφαλής των τμήματων και τους φοιτητές ώστε να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι και οι υποτεχνικές υποδομές ώστε να φιλοξενηθούν τα 5 τμήματα και να βελτιωθεί η παρεχόμενη εκπαίδευση.